Τι έχει πειράξει το πρόσωπό σου? Πήγε στο Next Top Model, αλλά οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν πήγες μόνη σου στο Next Top Model. Δηλαδή, κάποιος σε πήρε τηλέφωνο και πήγε στο παιχνίδι αυτό. Ακριβώς, με πήραν για την παραγωγή και πήγα. Και με πήραν γενικά και πρόσωπα που υπάρχουν μέσα στην εκπομπή. Τι άκουσες και σε ενόχλησε περισσότερο? Εντάξει, στο σχολείο του κ. Σκουλού το όχι πια πλαστικές θάλασσες και ακτές. Κάτι τέτοιο είπε που δεν το άκουσα εγώ εκείνη τη στιγμή. Το είδα μετά στην τηλεόραση. Δεν μπορώ να δώσω ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που είναι τόσο πλαστικ. Δηλαδή, να το πω αλλιώς. Όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Τέρμα. Δηλαδή είναι κρίμα και να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει αρνητικά σχόλια για ένα παιδί. Γιατί είμαι παιδί και έχουν πέσει όλα πάνω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή κατηγορούν το οτιδήποτε κάνουν, λες και δεν ξέρουν τις πλαστικές. Και ειδικά κάποιες συγκεκριμένες γυναίκες που τα έχουν κάνει ήδη σε πιο μικρή ηλικία. Τελικά μου βγήκε υπέρολο αυτό, γιατί πήγα στα Καλλιστεία και πήρα ένα τίτλο που θα με ακολουθεί για το υπόλοιπο της ζωής μου. Γιατί δεν είναι το ίδιο ένα reality με ένα τίτλο που θα σε εκπροσωπήσει στο εξωτερικό ανάμεσα σε 120 χώρες. Είμαι ένα παιδί, άκουσα, αλλά η απρέπεια απέναντι στο Σωτήρη Καλυβάτση ωραιότατα, έτσι. Ποια είναι η απρέπεια? Είναι απρέπεια, δεν μπορεί να λέει ένα νέο κορίτσι.